φιλική επίσκεψη του κυρίου Φραγκογιάννη, διότι όπως ξέρετε ο υπουργός, η καταγωγή του είναι από την Καβάλα, είναι Καβαλιώτης. Γνωριζόμαστε όλοι στην Καβάλα και όσοι έχουν την ίδια ηλικία περίπου. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από τη φιλική σχέση, συζητήσαμε και για θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων, πώς μπορεί να βοηθήσει την πόλη ο υπουργός στα θέματα αυτά. Μια και το αντικείμενό του είναι ακριβώς αυτό, είναι πώς θα μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις στη χώρα μας. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα, τα οποία και θα ελπίζω σταδιακά να αρχίζουν να υλοποιούνται. Όπως μπορούμε να φέρετε κάποιο παράδειγμα ενδεικτικά, κύριε Δήμαρχε, για ένα από τα θέματα τα επενδυτικά. Κοιτάξτε, είναι καταρχήν για το ΒΙΟΠΑ, που μπορούν να βρεθούν περιοχές που μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Μιλήσαμε για το παλιό νοσοκομείο και τι προοπτικές υπάρχουν. Γενικά, δηλαδή, μιλήσαμε για όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής και όσο μπορεί φυσικά να συζητηθεί μέσα σε μισή ώρα. Έτσι θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, οπότε εκεί θα ταθούν όλα τα θέματα. Εξάλλου ο κ. Φραγκογιάννης είναι ενημερωμένος και από τον κ. Σιτσί για τα θέματα αυτά, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούει, ασχολείται εδώ και καιρό και θεωρώ ότι γρήγορα θα έχουμε και αποτελέσματα. Θέλει πως δεν θα συζητηθεί για την Μουριάδη. Μπορεί να μην άνοιξε το πρωτοφυλακιό του, αλλά όπως τον έστειλε την οικονομική διπλωματή. Υπάρχει κάτι να το οργιακεί. Όχι. Για το Φίλιππο Ζήτα, ότι περιμένουν ποιος θα είναι ο μειοδότης, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το Φίλιππο Ζήτα. Και φυσικά μεγάλο πλεονέκτημα για την περιοχή μας είναι ότι το ΒΙΟΠΑ είναι κοντά στο Φίλιππο Ζήτα και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Σας είπα. Πάντως υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι οι προτάσεις αυτές δεν μπορούμε να τις κάνουμε στον αέρα και να πούμε ποιες είναι. Αλλά από επενδυτές από άλλες χώρες ή και Έλληνες, κύριε Μουριάδη. Και Έλληνες και από άλλες χώρες. Εντάξει.